Φίλες και φίλοι, είμαι γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Ομουτρικάλων, ένα σχετικά νεοσύστατο συνδικάτο που η ύπαρξή του ήταν και παραμένει αναγκαιότητα σε ένα κλάδο του γάλακτος, του τροφίμων και των ποτών, ιδιαίτερα στο γάλα, που παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και σε αριθμό επιχειρήσεων, αλλά και στη γιγάντωση των ήδη υπαρχόντων, με ναυαρχίδα τα ελληνικά γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράν, όμιλος που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιχειρήσεις που και την περίοδο της δεκαετής οικονομικής κρίσης και σήμερα μετράνε κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια κερδών. Κέρδη από την υπερεκμετάλλευση χιλιάδων εργαζομένων που δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, με εξευτελιστικούς μισθούς και μεροκάματα που και αυτά δεν τα παίρνουν στην ώρα τους, με ωράρια λάστιχο που φτάνουν και τις 12 ώρες, χωρίς δικαιώματα και σε συνθήκες που παραβιάζουν ακόμα και αυτούς τους στοιχειώδες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και έχουν οδηγήσει σε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στην περιοχή μας και στον κλάδο μας. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ανακυκλώνονται κάθε τρεις και λίγο, αφού δεν αντέχουν τους εξοντοτικούς ρυθμούς της εντατικοποίησης της δουλειάς. Γι' αυτό ακριβώς φωνάζουμε το σύνθημα για κέρδη βουτυγμένα στον εργατών, τον ιδρώτα και το αίμα. Οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων επέρονται και φροντίζουν τοπικά μέσα ενημέρωσης να το περάσουν στις συνειδήσεις της τρικαλινής κοινωνίας ότι πρέπει να τους ευλογούμε που δίνουν θέσεις εργασίας και άρα ψωμί στους τρικαλινούς, κάνοντας μάλιστα και εγκαθοεργίες με δωρεές στο νοσοκομείο, στα σχολεία και με διάφορα άλλα έργα. Κάνουν δηλαδή μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα που είναι ότι το πλούτο που παράγουν χιλιάδες τρικαλινοί εργαζόμενοι στον κλάδο όχι μόνο τον ιδιοποιούνται κάνοντας ορισμένες φορές και προκλητικά χλιδά τη ζωή, αλλά εμφανίζονται και από πάνω σε ευεργέτες που πρέπει να τους λέμε και ευχαριστώ. Προσπαθούμε, φίλες και φίλοι, με τις λιγοστές δυνάμεις και να τις πολλαπλασιάσουμε και να τις οργανώσουμε και να τις προσανατολίσουμε καλύτερα. Παρά τις δυσκολίες, τις αδυναμίες μας, δώσαμε και δίνουμε δείγματα γραφής ότι προχωράμε. Οργανώνουμε αγώνες και διεκδικήσεις για καλύτερους μισθούς και μεροκάματα, μέσα από συλλογικές συμβάσεις για δουλειά με δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες αλλά και στις σημερινές δυνατότητες των πολυσυζητημένων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων. Όμως πέρα από τα ζητήματα του κλάδου, βάλαμε και τη δική μας σφραγίδα μαζί με άλλα σωματεία και φορείς του νομού μας και μαζί οργανώσαμε διαδηλώσεις, απεργίες, ιδιαίτερα μετά το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, ώστε να ακουστούν δυνατά οι φωνές μας που συμπυκνώνονται στο σύνθημα που και άλλοι συνάδελφοι είπαν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ξεχνάμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί το έγκλημα με 57 νεκρούς, ανάμεσά τους και τρεις φοιτήτριες από το Καστράκι Καλαμπάκας. Όλοι μαζί οργανώσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα όταν έπνιξαν το Θεσσαλικό κάμπο τη λαϊκή αλληλεγγύη. Με σημείο αναφορά σε κιόσκι σε πλατεία των Τρικάλων, συγκεντρώναμε και μοιράζαμε κάθε μέρα νερό, τρόφιμα, άλλα είδη πρώτες ανάγκες με την προσφορά απλών ανθρώπων των Τρικαλινών, αλλά και από άλλες περιοχές, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, που ερχόταν ως βοήθεια μέσω των συνδικάτων και των φορέων τους. Πολλοί από τους συναδέλφους μας παράτησαν τις δικές τους δουλειές και τις υποχρεώσεις τους για να εκφραστεί αυτή η αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας. Η ίδια αλληλεγγύη εκφράστηκε και στον πολυήμερο αγώνα των αγροτών και από το συνδικάτο μας για ένα λόγο παραπάνω, ότι ο κλάδος μας και κατά συνέπεια και οι δικές μας δουλειές που δουλεύουμε στα εργοστάσια έχουν άμεσα σχέση με την αγροτική παραγωγή. Για την επιβίωση των αγροτών μας, μέσα από τις μαζικές διαδικασίες μας, βρεθήκαμε και χαιρετήσαμε τις κινητοποιήσεις τους και στα μπλόκα τους και στις συγκεντρώσεις τους. Τέλος, φίλες και φίλοι, θέλω να πω και το εξής, όπως υπόθηκε εκτός από γραμματέας, είμαι και μέλος της προσωρινής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, το οποίο τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια είναι κυριολεκτικά άφαντο, ανύπαρκτο, βουτυγμένο σε ένα τέλμα με ίντρικες, αλληλομαχαιρώματα, αλληλομηνύσεις μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας για ιδιωτελή συμφέροντα, για μοίρασμα καρεκλών, γεγονός που το οδήγησε στην ανυποληψία και στην απαξίωση στα μάτια της εργατικής τάξης του νομού μας και ολόκληρης της τρικαλινής κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια, τα σωματεία που είμαστε, όπως λέμε, ταξικά προσανατολισμένα, αναλάβαμε εκτός από το βασικό καθήκον να πάρουμε πάνω μας την οργάνωση της ταξικής πάλης
αλλά λάβαμε και το καθήκον να απολαγούμε από ένα εργατικό κέντρο νόθων και πλαστογράφων, να οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο γνήσιων αντιπροσώπων, ώστε να αποτυπωθεί στη διοίκησή του οι πραγματικοί συσχετισμοί. Μετά από μακροχρόνιες επίπονες και κουραστικές προσπάθειες, έφτασε η ώρα να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους μεθαύριο το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απρίλη, που θα γίνουν εκλογές για νέα διοίκηση. Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι οι αντιπρόσωποι εκλεγμένοι, όχι από αυτά τα συνδικάτα που λέμε μόνο ταξικά, αλλά μαζί και με άλλους συναδέλφους μας, αντιπροσώπους, έντιμους αγωνιστές, εργαζόμενους, που μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά συμφωνήσαμε σε ένα, ότι θα πρέπει το εργατικό κέντρο να περάσει σε χέρια εργαζομένων που τιμάνε την τάξη τους, υπερασπίζονται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Να κερδίσουμε την πλειοψηφία στη διοίκηση, ώστε το εργατικό κέντρο για μας να γίνει όχι μέσο για να μοιράζουμε καρέκλες και μέσα από ίντρικες, αλλά ένα όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης του νομού μας για να υπερασπιστεί και να επιβάλλει το δίκαιο τους.